Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία. Είμαι ο Κωνσταντίνος Τερσιώτης, παρακολουθείτε το κανάλι Κωνσταντίνος. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα cartomancy.egoutsalone.com άμα σε ενδιαφέρει να μάθετε τη μέθο Le Petit Lenormand ή να ενημερωθείτε για αυτήν και διάφορα άλλα καρτομαντικά συστήματα, κυρίως γαλλικά, όπως για παράδειγμα το Le Grange και κάποια γερμανικά συστήματα. Έχω πληροφορίες για όλα αυτά εκεί πέρα. Ή μπορείτε να μπείτε στην αγαπημένη μας σελίδα στο Facebook, Χαρτομαντία Lenormand. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το σύστημα Le Petit Lenormand. Το σύστημα που χρησιμοποιεί αυτές εδώ τις 36 όμορφες κάρτες. Όπως όλοι γνωρίζετε, φαντάζομαι, είναι μια από τις διασημότερες μεθόδους μαντίας στον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Πολύ διάσημα αναπτυσσόμενη την τελευταία δεκαετία σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Υπάρχουν αρκετά καλά βιβλία, διαφορετικές σχολές για αυτή τη μέθοδο, δηλαδή πώς ερμηνεύουμε τις κάρτες, πώς κάνουμε τους συνδυασμούς, ποια είναι η σημασία κάθε κάρτας. Εμείς, όπως καταλάβατε, ακολουθούμε μόνο τη γαλλική σχολή, μόνο τις μεθόδους που προκύπτουν από τους συγγραφείς αυτής της σχολής. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την εικονική γλώσσα της μεθόδου Le Petit Lenormand. Και τι τώρα εννοούμε με την εικονική γλώσσα? Δεν είναι όπως τις κάρτες ταρό της Μασσαλίας η εικονική γλώσσα, εδώ είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε 36 κάρτες. Κάθε κάρτα έχει μία εικόνα, μία ζωγραφιά, χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η ζωγραφιά και μόνο αυτή αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο. Το σύμβολο είναι ένα μήνυμα αυτής της κάρτας, δηλαδή το τι σημαίνει η λέξη κλειδιά. Και αυτό το σύμβολο λοιπόν μπορεί να είναι ένα ρήμα, ένα ουσιαστικό, ένα επίθετο ή ακόμα και ένα στάδιο. Σπανίως το στάδιο, συνήθως είναι ρήμα, ουσιαστικό ή επίθετο. Ωραία όλα αυτά. Για να ερμηνεύσουμε όμως και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε το λεξικό. Χρειάζεται και η γραμματεία και το συντακτικό που θα τα πούμε σε λίγο. Ένας αρχάριος που θέλει να ασχοληθεί με τη μέθοδο Le Petit Lenormand πρέπει να είναι ξεφτέρη στις ερμηνείες των 36 καρτών, αυτών των 36 συμβόλων. Και είναι πολύ απλό. Φανταστείτε ότι έχετε oracle cards, κάρτες γενικής μαντίας και βλέπετε την εικονογράφηση, την εικόνα, διαβάζετε τα νοήματα του βιβλιαράκι και μέχρι εκεί είμαστε στο ίδιο κοινό πεδίο με τις κάρτες Le Petit Lenormand. Συνεπώς, στο πρώτο στάδιο κάποιος πρέπει να γνωρίζει απ' έξω όλες τις λέξεις κλειδιά που συνδέονται με τις κάρτες αυτές. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι πάρα πολλές, όλα τα νοήματα είναι συναφή. Τώρα, θέλω να φανταστείτε ότι έχουμε τα χρώματα. Να πούμε, ας πούμε, το κόκκινο χρώμα. Κάθε κάρτα αντιπροσωπεύει και από ένα χρώμα. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και όλες οι πιθανές αποχρώσεις. Έτσι εδώ έχουμε 36 κάρτες, 34 για την ακρίβεια, γιατί δύο είναι ενδείκτες, 34 κάρτες, 34 χρώματα. Και κάθε μία κάρτα και όλες οι αποχρώσεις του συγκεκριμένου χρώματος. Οπότε όλα αυτά τα χρώματα είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δηλαδή πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε την σήμερα. Τώρα, όλες αυτές οι αποχρώσεις είναι αυτές οι διαφορετικές ερμηνείες της κάθε κάρτας. Κάθε σχολή δίνει τις δικές της ερμηνείες, μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, αλλά θέλω να επιμείνω μόνο στη γαλλική σχολή, τις δικές της ερμηνείες λοιπόν, και μετά ξεκινάει το θέμα του συνδυασμού. Αλλά για να μάθει κάποιος να μιλάει μια γλώσσα, πρέπει να γνωρίζει καλά το λεξιλόγιο. Οπότε το λεξιλόγιο το φτιάχνουμε από την αρχή με αυτή τη μέθοδο, χρησιμοποιώντας την εικονική γλώσσα. Σύμβολο, εικόνα, ίσον σύμβολο, ίσον ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο. Ωραία, μέχρι εδώ τα πάμε πολύ καλά. Προσέξτε, εσείς που ασχολείστε με τις κάρτες ταρό και έρχεστε στις κάρτες Lenormand, μην μένετε στα σύμβολα που υπάρχουν στο φόντο, στο παρασκήνιο. Δηλαδή, όταν έχουμε μία κάρτα, ας πούμε το δρεπάνι, και υπάρχει ένα δεμάτι με στάχια, μην μείνετε στο δεμάτι με στάχια, ούτε στο δρεπάνι, ούτε σε ποια κατεύθυνση κοιτάει, ούτε αν έχει κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Μας ενδιαφέρει μόνο το σύμβολο, και το σύμβολο είναι το δρεπάνι. Ούτε κατευθύνσεις έχουμε εδώ,
ούτε μικρολεπτομέρειες, ούτε τις λεπτομέρειες να αντιδρούν μεταξύ τους και με τις διπλανές κάρτες. Αυτά όλα τα ξεχνάμε. Σας το λέω, ακούστε με, αν θέλετε να είστε επιτυχείς σε αυτή τη μέθοδο Le Petit Lenormand. Και αυτό που σας λέω τώρα, αν το εφαρμόσετε, θα σας σώσει από πολύ κόπο και λάθη που θα κάνετε και στο τέλος θα την παρατήσετε, αν κάνετε τέτοια λάθη. Συνεπώς, δεν φέρνουμε τις θεωρίες, τις τεχνικές, τις καρτοματικές δεξιότητες των καρτών ταρό στις κάρτες Le Petit Lenormand. Το ξεχνάμε αυτό. Ωραία. Το επόμενο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μάθουμε τη γραμματική και το συντακτικό. Εδώ κολλάνε οι περισσότεροι και φεύγουν. Είναι οι συνδυασμοί καρτών. Είναι πολύ λίγες λοιπόν οι 36 κάρτες και δεν θα μπορούσε να δουλεύει ένα σύστημα με τόσο λίγες κάρτες και δεν υπάρχουν αντίστροφες εδώ, οπότε είναι μόνο 36 κάρτες. Όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν αντίστροφες να αλλάξει κανάλι. Συνεχίζω λοιπόν. 36 κάρτες με συνδυασμούς. Τώρα φανταστείτε ότι έχουμε μόνο 2 κάρτες. Εάν αυτές οι 2 κάρτες πέσουν κάρτα 1, κάρτα 2, έχουμε 10 διαφορετικά νοήματα, μπορεί και 20. Μα από αυτό, δηλαδή από 2 κάρτες, με μια συγκεκριμένη θέση που θα πέσουν πρώτη κάρτα, δεύτερη κάρτα, μπορεί να έχουμε 10 διαφορετικά νοήματα και θα το δω αυτό με παράδειγμα. Εάν τώρα η κάρτα 2 έρθει πρώτα και μετά η κάρτα 1, έχουμε 10 διαφορετικά νοήματα τελείως αντίθετα και ξεχωριστά με τα προηγούμενα 10. Οπότε φανταστείτε το αυτό, να έχουμε κάτω 3 κάρτες που είναι το σύνηθες, 5 κάρτες, 7 κάρτες ή κάρτες που συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ρηξίματα σταυρού, πυραμίδας κτλ. Και μετά πιο δύσκολα. Συνεπώς, να ξέρει κάποιος να συνδυάσει 2 κάρτες είναι αρχή και μετά πρέπει να μάθει να συνδυάζει 3 κάρτες μεταξύ τους. Που σημαίνει ότι τα νοήματα, όπως καταλαβαίνετε, από 36 που έχετε μάθει στην αρχή θα γίνουν άπειρα. Τώρα, το πώς γίνεται ο συνδυασμός καρτών, πώς διδάσκεται ο συνδυασμός καρτών και πώς κάποιος μπορεί να τον επιτύχει και να είναι σίγουρος για αυτά που λέει, είναι κάτι που θα το μάθετε μόνοι σας ή θα πάτε σε κάποιον δάσκαλο και θα σας το μάθει. Υπάρχουν πολλά βιβλία στα αγγλικά που μπορείτε να μελετήσετε, καλά βιβλία που θα σας διαφωτίσουν περισσότερο στο θέμα του συνδυασμού καρτών και μάλιστα οι συγγραφείς της δικής μας σχολής γαλλικής δίνουν έμφαση στους συνδυασμούς καρτών με παραδείγματα. Προσέξτε, δεν είναι βέβαιο ότι το παράδειγμα που διαβάζετε πρώτον είναι σωστό και δεύτερον ότι είναι μόνο αυτό, ειδικά το δεύτερον. Οπότε εσείς μπορεί να έχετε ένα συνδυασμό καρτών που να είναι σωστός, αλλά ο συγγραφέας, επειδή δεν μπορεί να κάθεται τώρα για 2 κάρτες και να γράφει 10 συνδυασμούς, 10 ερμηνείες για αυτό το συνδυασμό, πιθανότατα να μην έχει γράψει αυτό που σκέφτεστε εσείς. Όμως έτσι, πώς ξέρετε εσείς ότι είναι σωστός? Συνεπώς, όταν διαβάζετε από βιβλία, θα προσπαθείτε να μπείτε στη σκέψη του συγγραφέα και να αγοράζετε βιβλία συγγραφέων που εμπιστεύεστε και ανήκουν όλοι σε μία σχολή. Μην ανακατεύετε τις κάρτες και τις σχολές μεταξύ τους, γιατί μετά θα καταλήξετε, όταν μπαίνετε σελίδα Χαρτομαντέ Λενόρμαντ στο Facebook, να μου γράφετε ερμηνείες άλλα αντί άλλων και να μην ξέρω πώς να σας απαντήσω. Συνεπώς, επιμείνετε να διαβάζετε καλά βιβλία μία συγκεκριμένη σχολή. Τώρα, να επιστρέψουμε στη θεωρία των χρωμάτων που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι κάτι που το λέω και εγώ και το όποιος θέλει να μάθει, δηλαδή οι κάρτες Λενόρμαντ σε μένα, αυτά θα του πω. Έστω ότι έχουμε την κάρτα 1. Είναι το κόκκινο χρώμα με όλες τις αποχρώσεις. Και η κάρτα 2 είναι το κίτρινο χρώμα. Αυτά τα δύο νοήματα τα συνδέουμε και κάνουμε το πορτοκαλί χρώμα. Το πορτοκαλί χρώμα όπως είναι, το συνδέουμε με την τρίτη κάρτα, που ας πούμε ότι είναι το μπλε χρώμα, και έτσι στο σύνολο δημιουργούμε ένα καφέ χρώμα από 3 διαφορετικά χρώματα ή ένα καφέ μαύρο. Συνεπώς, κάθε συνδυασμός καρτών αποδίδει ένα νόημα. Τώρα αυτό το νόημα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό, δηλαδή να υπάρχει ποικιλία στα νόηματα. Ρωτάμε συνέχεια τον δέκτη να μάθουμε εάν οι ερμηνείες που του λέμε είναι οι σωστές που έχουμε επιλέξει και ταιριάζουν με την κατάστασή του. Εδώ χρειάζεται καλή γνώση των ερμηνεών των καρτών, καλή γνώση των συνδυασμών των καρτών, εφαρμογή τους στο πλαίσιο της ερώτησης και τέταρτον εμπειρία. Χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται δουλειά εδώ πέρα. Και είναι εύκολο κάποιος να κάνει λάθος και να τα λέει συνέχεια λάθος. Γι' αυτό αυτό το σύστημα, μολονότι είναι
Απλό στο να μάθει κάποιος ερμηνείες των καρτών είναι πανδύσκολος ο συνδυασμός των καρτών. Και δεν το λέω για να αποθαρρυνθείτε, όλοι μπορούν να το καταφέρουν αυτό και γι' αυτό υπάρχουν τα βίντεο, γι' αυτό υπάρχουν τα βιβλία, γι' αυτό υπάρχουν οι δάσκαλοι. Μπορεί κάποιος να σας δείξει, να σας λύσει μια απορία και έτσι να σας ξεμπλοκάρει, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο. Όταν έχουμε τρεις κάρτες λοιπόν, συνδυάζουμε την πρώτη και τη δεύτερη και μετά μαζί και την τρίτη. Ρωτάμε τώρα τον δέκτη γιατί κάθε κάρτα έχει διαφορετικές ερμηνείες συναφής. Κάνοντας τους συνδυασμούς των δύο πρώτων καρτών, τον ρωτάμε αν αυτό που του λέμε ταιριάζει με την κατάστασή του ή αν μας έχει περιγράψει αυτός μια κατάσταση με αρκετές λεπτομέρειες, ξέρουμε να επιλέξουμε τα νοήματα από την κάθε κάρτα για να κάνουμε συνδυασμούς. Αν έχουμε τώρα έναν δέκτη ο οποίος δεν μας απαντάει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς καρτών. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, ξεχνάμε τελείως αυτό το κομμάτι. Εάν κάποιος ρίχνει μόνο μία κάρτα και δεν χρησιμοποιεί συνδυασμούς καρτών, αποκλείεται να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο σωστά. Αυτή η μέθοδο στηρίζεται μόνο στους συνδυασμούς των καρτών και στην εικονική γλώσσα των συμβόλων των καρτών. Δεν μπορούμε ποτέ να ερμηνεύσουμε μία κάρτα μόνη της, εκτός και αν δεν ξέρω, έχετε ανακαλύψει κάποιο δικό σας σύστημα. Εδώ πάντα δουλεύουμε με συνδυασμούς καρτών και αλληλεπιδράσεις καρτών. Κάποιοι συνδυασμοί καρτών τώρα είναι σαφείς, δηλαδή τους βλέπουμε και ξέρουμε αμέσως και εγώ που έχω κάποια μικρή εμπειρία, ξέρω αμέσως τι συμβαίνει. Κάποιοι άλλοι όμως είναι πολύ δύσκολοι. Το ίδιο δηλαδή πρόβλημα που συναντάμε και στις κάρτες ταρό της Μασσαλίας στην ανοιχτή ανάγνωση, το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και εδώ. Κάποιες φορές μας τυχαίνουν κάρτες που λέμε τι θέλει να μας πει εδώ πέρα, είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε μια ιστορία, ένα νόημα από τις κάρτες και να τις συνδυάσουμε και κάποιες φορές είναι τόσο οφθαλμοφανές που κατευθείαν ξέρουμε να απαντήσουμε. Εάν κάποιος εξασκηθεί στους συνδυασμούς καρτών και δουλέψει και τους κατανοήσει, θα του είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο επιτυχημένα και να κάνει σοβαρές και ωραίες προβλέψεις. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, παραδείγματα. Έχουμε εδώ την πρώτη κάρτα από ό,τι βλέπω, που είναι ο Ιππέας, ο Καβαλάρης μεταφράζεται, ωραία. Ο Ιππότης θα λέγαμε. Λοιπόν, είναι πάνω στο άλογο. Δεν μας ενδιαφέρει που το συγκεκριμένο καταπληκτικό σετ καρτών ταρό από τις εκδόσεις Λος Καραμπέο, French Cartomancy και πολύ οικονομικό, έχει πίσω ένα σπίτι και ένα δέντρο και ότι αυτός πηγαίνει αριστερά, όπως βλέπω εγώ, δεξιά όπως δείχνει η κάρτα, δηλαδή στο μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου, τα ξεχνάμε. Μας ενδιαφέρει μόνο ότι έχουμε έναν άνθρωπο πάνω στο άλογο, τίποτα άλλο. Εδώ βλέπετε πολύ σαφές το νόημα, εδώ πολύ σαφές το πλοίο. Εδώ, σε κάποια συστήματα, γερμανικές σχολές δηλαδή, υπάρχουν κάρτες των αυτών σχολών που έχουν σκούρα σύννεφα από τη μία πλευρά, από την αριστερή συνήθως, ανοιχτό χρώμα από την άλλη. Και σου λέει ρε παιδί μου ότι να, αν έχεις εδώ το δέντρο που είναι η υγεία, ότι η υγεία σου έχει πρόβλημα επειδή πέφτει σκούρα πλευρά. Αυτά είναι θεωρίες, διδασκαλίες, ιδέες της γερμανικής σχολής που μπορούμε να πούμε ότι είναι και η πρώτη που αναπτύχθηκε, αλλά μάγκες, άμα τα κάνετε αυτά στη γαλλική σχολή θα πάτε αδιάβαστοι. Γιατί? Εδώ δεν εφαρμόζουμε θεωρίες από τις κάρτες ταρό της Μασσαλίας στις κάρτες Λενορμάν. Εδώ τα σύννεφα δεν πάνανε όλα γκρι από όλες τις πλευρές. Να έχετε χρωματίσει και εσείς και ένα τέταρτο σύννεφο και ένα πέμπτο, θα σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Εδώ βλέπουμε ότι ο πελαργός, ταξίδι, μετακίνηση, αλλαγή, ερχομός νέων, όλα αυτά τα ωραία, έχει κάτι πουλιά από πάνω, άλλους πελαρούς που πετάνε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου που πετάνε, που πατάει στη λίμνη, που το ένα πόδι το έχει κάτω, το άλλο στον αέρα, που πάει να βρει κάποια φυτά δίπλα. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου αυτές τις λεπτομέρειες. Συνεπώς, προσέξατε στην εικονική γλώσσα, μην αποδίδετε νοήματα λανθασμένα. Όλα αυτά που σας λέω με βάση τη γαλλική σχολή, οι καρτομάντες άλλων σχολών, μπορούν να μου πατήσουν όσα dislike θέλουν, εγώ μιλάω για τη γαλλική σχολή. Λοιπόν, να δούμε τώρα μερικές κάρτες. Α, ωραία. Λοιπόν, πρώτη κάρτα εδώ, η κάρτα νούμερο 19, ο πύργος. Μην αρχίσει τώρα κάποιος και λέει 19 και 8, 21 και γυλάνε και πέτρες. Θα πάω να βρω την κάρτα 21 και θα τη βάλω
παραδίπλα. Όχι, δεν υπάρχει αριθμολογία. Επίσης, οι κάρτες της χαρτοπαικτικής τράπουλας δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο, ειδικά στην αρχή και σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο. Συνεπώς, αν θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα, αγοράστε ένα σετ καρτών Lepetit Lenormand που να τις περιέχει, είναι χρήσιμες αργότερα. Εδώ μας ενδιαφέρει μόνο το ότι βλέπουμε ένα πύργο. Η εικονική γλώσσα είναι η εικόνα ο πύργος και έχει τα εξής νοήματα. Δείχνει μια δομή, μια εταιρεία, δείχνει μια απομόνωση αν θέλετε, δείχνει μια φυλάκιση, τέτοια πράγματα. Άσχημη κάρτα. Αλλά είπαμε δείχνει και μια εταιρεία. Εδώ έχουμε το φέρετρο. Αυτή η κάρτα δείχνει θάνατο, δείχνει μια σοβαρή ασθένεια, δείχνει ένα τελείωμα, δείχνει αλλαγή ιδεών, δείχνει επανεκκίνηση. Ο αντίστοιχος χάρος της κάρτας ταρό. Και εδώ έχουμε το σταυρό, ένα σταυρός μόνος του. Αυτή η κάρτα μπορεί να δείχνει θρησκεία και πίστη, αλλά επίσης δείχνει και πόνο, δείχνει και δυσκολίες, δείχνει και ντροπή, δείχνει τέτοια πράγματα. Τώρα από μόνες τους αυτές οι κάρτες, εμένα δεν μου λένε τίποτα, εκτός από τα βασικά νοήματα που σας είπα και αυτά δεν μπορώ να τα εφαρμόσω σε μια συνεδρία κάρτο μαντίας. Αλλά να τις δούμε λίγο μαζί. Έστω λοιπόν ότι η πρώτη κάρτα είναι ο πύργος και δεύτερη κάρτα ότι είναι, βάλουμε το σταυρό, ο σταυρός. Πάμε να κάνουμε εδώ έναν συνδυασμό. Εταιρεία, θρησκεία. Άρα τι έχουμε, μια εκκλησία. Είδατε πόσο εύκολο βγαίνει. Εταιρεία, κτίριο, δομή και πόνος. Άρα έχουμε ένα οδοντίατριο που μπαίνει εκεί μέσα και αρχίζει και σφαδάει στον πόνο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια από τις ερμηνείες. Λοιπόν, πάμε πάλι να δούμε. Δομή, άλλο νόημα επιλέγω, και πόνος ή ντροπή ή κάτι που μετανιώνουμε ή μια δυσκολία για μας. Που είναι η φυλάκιση, φυλακή, το να είναι κάποιος μέσα. Ή ακόμα εδώ μπορεί να βλέπουμε δικαστήρια. Σας είπα τώρα 4 καλούς οφθαλμοφανείς πιθανούς συνδυασμούς. Σε αυτούς τους συνδυασμούς δεν έκατσα και είπα «Α, βλέπω ένα πύργο του Κοτσάρου και ένα σταυρό επάνω και άρα δημιούργησα το νόημα». Όχι, καμία σχέση. Συνδυάζω τις λέξεις κλειδιά. 4 διαφορετικοί συνδυασμοί. Αυτοί οι συνδυασμοί είναι οι πρώτοι που μου έρχονται στο μυαλό. Μπορώ να σκεφτώ ακόμα άλλους 10. Προσέξτε, όταν έχουμε έναν δέκτη ή μια ερώτηση, επιλέγουμε το συνδυασμό τον κατάλληλο που είναι συναφής με την ερώτηση που μας έχει κάνει και με την κατάσταση που μας έχει περιγράψει ο δέκτης. Συνεπώς, αν ο δέκτης δεν μας περιγράφει κάτι, μπορούμε να του δώσουμε 2, 3, 4, 5 μαντικά νοήματα και από αυτά να είναι ένα σωστό. Δεν μπορεί να είναι και τα 5. Αλλά εάν δεν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, και τα 5 νοήματα για εμάς με 10 ατομάτες είναι σωστά. Πάμε να δούμε τώρα τον πύργο με το φέρετρο δίπλα. Εδώ βλέπουμε ένα νεκροταφείο. Εδώ επίσης βλέπουμε την Ακρόπολη, έναν αρχαιολογικό χώρο θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Εδώ βλέπουμε, λοιπόν, μια δομή, ωραία, μια απομόνωση που έχει σχέση με το θάνατο. Επίσης βλέπουμε ένα νοσοκομείο στο οποίο πεθαίνει πολλής κόσμος, δηλαδή είναι για σοβαρές ασθένειες. Οπότε μπορεί απ' την άλλη να βλέπουμε και ένα γραφείο, αυτό είναι πολύ σπάνιο τώρα που σας λέω, αλλά μου ήρθαν ιδέα, που σε βοηθάει να αλλάξει τη ζωή σου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα γραφείο εύρεσης εργασίας που λειτουργεί σωστά. Σπάνιο, αλλά μπορεί να είναι και αυτός ο συνδυασμός. Επίσης, αν δούμε τώρα στην πρώτη κάρτα τη δομή μιας εταιρείας, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη εταιρεία, και στη δεύτερη κάρτα το στοιχείο του θανάτου ή του πόνου, όχι ο πόνος είναι εδώ είπαμε, του θανάτου, τότε έχουμε να κάνουμε με ένα γραφείο τελετών. Εδώ επίσης θα μπορούμε να δούμε και ένα νοσοκομείο, ιατρείο που αναλαμβάνει δύσκολες ψυχολογικές ή ψυχιατρικές καταστάσεις. Αυτά αγαπητοί φίλοι είναι κάποιοι πιθανοί συνδυασμοί καρτών. Ο καθένας μπορεί να συνδέσει τα νόηματα ανάμεταξύ τους και να βγάλει ένα νόημα δικό του.
Νομίζω ότι δείξαμε κάποια καλά παραδείγματα πάνω στη μέθοδο Le Petit-Lenormand. Εάν σας ενδιέφερε το σημερινό βιντεάκι, μπορείτε να μου σχολιάσετε και να κάνουμε και άλλα βιντεάκια με αυτή τη μέθοδο. Αγαπήστε το σύστημα της Le Petit-Lenormand όσοι θέλετε να ασχοληθείτε και μην τα παρατάτε εύκολα όταν σας δυσκολεύουν οι συνδυασμοί των καρτών. Μπορείτε να μπείτε σε ιστοσελίδες, ακόμα και στη δικιά μας, cartomans.goodsalon.com, να διαβάσετε συνδυασμούς, να διαβάσετε πώς έχω οδηγηθεί σε αυτούς τους συνδυασμούς και να βρείτε κι εσείς λύσεις σε παρεμφερείς συνδυασμούς. Ή μην διστάζετε, μπείτε στην ομάδα Χαρτομαντία Lenormand, κάντε ανάρτηση ένα συνδυασμό καρτών, 2-3 καρτών που σας δυσκολεύει, να το εξετάσουμε μαζί. Ή μπορείτε να μου κάνετε και έτοιμο να σας κάνω ένα βίντεο και να σας εξηγώ πιθανές ερμηνείες με τους συνδυασμούς καρτών. Μερικές φορές οι συνδυασμοί καρτών δυσκολεύουν πολύ όταν η ερώτηση είναι γενική ή όταν οι κάρτες κάτω είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν. Για παράδειγμα, αν έχουμε δύο αρνητικές κάρτες ή τρεις αρνητικές κάρτες, εκεί βλέπουμε πρώτον ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για τον ερωτώντα και μετά είναι και ο τρόπος που θα πρέπει εμείς να του μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα ώστε να τον βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαρίσουμε ότι η εικονική γλώσσα της Le Petit-Lenormand μεθόδου δεν έχει να κάνει τόσο με τα σύμβολα και τα υποσύμβολα που έχουν πάνω όσο με το κυρίως σύμβολο της απεικόνησης. Όταν επιλέγετε λοιπόν ένα σετ καρτών Le Petit-Lenormand κυρίως για τη δική μας σχολή, φροντίσατε να είναι καθαρό, να μην έχει λεπτομέρειες που σας μπερδεύουν και να μην έχει λάβει επιρροές από άλλες σχολές όπου στις οποίες οι συγγραφείς έχουν διαφορετικές τρόπους ερμηνείας και συνδυασμού των καρτών. Μπορείτε να μπείτε, επαναλαμβάνω, στην ιστοσελίδα cartomans.goodsalon.com που έχω και τα σχετικά άρθρα γράψει για το πώς επιλέγουμε ένα σύστημα ή μία μέθοδο ή κάρτες, Le Petit-Lenormand, και να βρείτε κάτι που να σας ταιριάζει και θα δουλέψετε με αυτό. Εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, έτσι για τη μέθοδο Le Petit-Lenormand. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.